Στο δεύτερο δοκάρι. Μέσα στην περιοχή ο Μαρουκάκης. Γκολ 1-0. Ο Γιωβάνοβιτς είχε μείνει μόνος του ο Σέρβος. Σε μια αδράνεια της άμυνας. Ο Γιωβάνοβιτς λοιπόν μένει μόνος του στην καρδιά της άμυνας. Και όπως του στρώθηκε η μπάλα την στέλνει στα δίκτυα. 1-0. Σφάλμα ολέθριο από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού Βόλου. Η μπάλα χτύπησε στην πλάτη κάποιου αμυντικού και στρώθηκε στο σημείο του πέναλτι και εκεί ο Μπόρισλαβ Γιωβάνοβιτς γράφει το 1-0 στο 48 λεπτό. Έτσι παίρνει φωτιά το LFC Arena. 1-0 λοιπόν για τη Λάρισα που έφτασε πάρα πολύ εύκολα σε αυτό το γκολ. Δείτε ξανά, ο Κουντόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Δεν έχουν οργανωθεί στην άμυνα. Μπάλα στρώνεται στο Γιωβάνοβιτς και αυτός πολύ εύκολα γράφει το 1-0. Στην πλάτη του Καραμαλή πήγε η μπάλα και μετά γύρισε στο σημείο του πέναλτι. Άνοιξε ο χώρος. Άνετα ο Γιωβάνοβιτς, είχε ανεβεί για την κεφαλιά αλλά τέλειωσε την επίθεση με σούτ κοντινό. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Στρατιλάτης. Το 1-0 για την ΑΕΛ δημιουργεί νέες συνθήκες στην αναμέτρηση και εμείς πάμε στους δύο συναδέλφους να δούμε πώς το υποδέχτηκαν οι δύο πάγκοι πρώτα στον Πάρτσελ Επίδη.